Γεια σας κύριε Γαβριλίδη. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε ό,τι θέλετε. Να ξεκινήσουμε με λίγες ερωτήσεις για το πώς ξεκινήσατε με τη μετάφραση, πώς προέκυψε στη ζωή σας η μετάφραση. Ναι, έχει αρκετά χρόνια. Ανατρέχοντας, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς προέκυψε. Εγώ σπούδασα νομική. Ήδη σπουδάζοντας ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν επρόκειτο να δικηγορήσω ποτέ, όπως και δεν δικηγόρησα. Κάτι έπρεπε να βρω. Είχα μια άνεση και μια ευχαίρεια με τις γλώσσες και άρχισα να κοιτάζω αγγελίες. Βρήκα μια αγγελία. Επί κάποιο διάστημα είχα δουλέψει διερμηνίες. Αυτό το έχω λίγο ξεχάσει μερικά χρόνια έτσι, που ήταν λίγο ζούγκλα το επάγγελμα. Όχι και ότι και τώρα από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ πιο ρυθμισμένο, αλλά τότε ήταν όποιος ήθελε άνοιγε μία πόρτα και αν δεν του πετούσαν ντομάτες, ας πούμε, έμενε κάπως έτσι, δεν υπερβάλλω λίγο. Αλλά απάντησαν κάποιοι, πήγα, περπάτησε το πράγμα, ξέρω εγώ, και σιγά σιγά άρχισαν να προκύπτουν διάφοροι διαγωνισμοί για κοινοτικούς υπαλλήλους, ξέρω εγώ, μεταφραστές. Έδωσα μία-δύο-τρεις φορές, κόπηκα, την τέταρτη πέρασα, ξέρω εγώ. Και μετά από κάποια αναμονή κάποιων χρόνων που ήμουν στη λίστα, προσλήφθηκα στην αρχή στο δικαστήριο, στο Λουξεμβούργο δηλαδή, το 1993, τέλη του 1993, όπου έκανα επακριβώς 14 μήνες και αμέσως μετά πέρασα σε ένα άλλο διαγωνισμό στο Συμβούλιο, όπου και είμαι μέχρι τώρα, στις Βρυξέλλες. Περίπου αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια μεταφράζοντας, τι θα λέγατε τι σημαίνει εν τέλει για σας μεταφράζω? Τι σημαίνει? Λοιπόν, καταρχήν να προσθέσω στα προηγούμενα και συνδέοντας με τα επόμενα, ότι αυτό είναι η επαγγελματική πτυχή της ενασχόλησής μου με τη μετάφραση, από την οποία και βιοπορίζομαι, κατά τρόπο εξαιρετικά ικανοποιητικό, έτσι λέω έναν εφημισμό, διότι βλέποντας και όλους τους πρώην συνομιλίκους μου και τους νεότερους τι κουπί τραβάνε εδώ, είμαι από τους τυχερούς φυσικά. Αλλά μέρος αυτής της τύχης είναι ότι ενίοτε τουλάχιστον μέσα στον χρόνο κάποια διαστήματα μου αφήνει χρόνο να ασχολούμαι με άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και να μεταφράζω πράγματα που μου αρέσουν εμένα, που επιλέγω εγώ και εδώ και αρκετά χρόνια τα δημοσιεύω ηλεκτρονικά, παλιότερα και σε περιοδικά, τώρα όλο και λιγότερο. Λοιπόν, είναι όπως καταλαβαίνετε πολύ διαφορετικό το καθεστώς στη μία φάση και το περιεχόμενο της δουλειάς και ο σκοπός και η πίεση είναι σαν έτσι δύο διακριτά, ας πούμε, πεδία της δραστηριότητάς μου και τα δύο μεταφραστικά. Στο Συμβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δηλαδή η δυσκολία έγκυται στο ότι συχνά τυχαίνει να υπάρχει πολύς φόρτος εργασίας που πρέπει να βγει, δεν φεύγεις πριν το βγάλεις, ας πούμε, πρέπει να βγει σε σύντομο διάστημα. Κατά τα λοιπά υπάρχουν όμως και περίοδοι που υπάρχει λιγότερη πίεση. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο μεταφραστικά για τον εξής λόγο, διότι έχει αρκετά μεγάλο βαθμό επαναληπτικότητας. Δηλαδή τα κείμενα είναι ημερήσιες διατάξεις, μεγάλο μέρος, όχι όλα, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου λέω σε διαφόρους ότι μερικά τα μεταφράζω με το ποντίκι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσω για να... Δηλαδή στο βρίσκει, εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα, σου βρίσκει την παραγραφούλα 90% συμπίπτει, αυτό αλλάζει, το αντιγράφεις, copy-paste και φεύγεις. Πράγμα το οποίο βέβαια έχει και κινδύνους λαθών, γιατί αν δεν προσέξεις κάτι μπορεί να σου ξεφύγει, εννοείται, θέλει προσοχή. Όχι πάντα, αλλά σπανίως τυχαίνει να έρθει ένα κείμενο που κανείς δεν το έχει δει και δεν πρέπει από το μηδέν να το ψάξεις να το κάνεις εσύ. Για αυτά που κάνω εγώ είναι ποικίλα, έχουν σχέση με τα θεωρητικά μου ενδιαφέροντα, γιατί παράλληλα και αφού ήδη είχα προσληφθεί, είχα αρχίσει ένα διδακτορικό το οποίο τελείωσα εκεί μετά από κάποια διακοπή. Στη φιλοσοφία του δικαίου. Μετά, επίσης, ως υπάλληλος, έκανα μια μεταδιδακτορική έρευνα με την κυρία Τσιμπηρίδου εδώ στο ΠΑΜΑΚ, πολιτική ανθρωπολογία. Και επίσης, έχω μια συγγραφική δραστηριότητα, γράφω διάφορα δικά μου, που και αυτά ενέχουν μετάφραση κατά έναν τρόπο ή περιέχουν αποσπάσματα από βιβλία τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Και μερικά έχουν, αλλά τα μεταφράζω είτε μετά είτε πριν εγώ, ας πούμε. Περίπου αυτά. Δηλαδή, τίθενται διάφορα προβλήματα και σε αυτά, διαφορετικού τύπου. Αλλά... Μιας που μιλήσατε για τα προβλήματα, τι δυσκολίες παρουσιάζουν, ας πούμε, τα κοινοτικά κείμενα, ενώ τι δυσκολίες συναντάτε στα κείμενα που μεταφράζετε εσείς πέρα του κοινοτικών? Τα κοινοτικά,
πλέον δεν παρουσιάζουν τρομερή δυσκολία. Υπάρχει επαναληπτικότητα, ναι, δυσκολία. Και υπάρχει ένας ήδη μεγάλος όγκος προηγουμένων αποδόσεων. Μία δυσκολία, ή όχι ακριβώς δυσκολία, αλλά ένα λεπτό σημείο, ένα σημείο που πρέπει να αποφασίσεις κάτι εσύ, είναι ότι υπάρχουν πολλές, αρκετές αποδόσεις. Και τώρα να μπω λίγο στην εσωτερική κουζίνα του. Δηλαδή, όταν είχα, ιδίως παλιότερα, όταν πρωτολήφθηκα πριν 25 χρόνια, υπήρχε ένας καθαρευουσιανισμός, όχι απαραίτητα γραμματικός, αλλά στο ελληνικό κείμενο που διάβαζα εγώ ως βάση, η λεγόμενη βάση, ας πούμε, όταν μας έρχεται, ήταν σαν να έχει φορήσει τα καλά του. Δηλαδή, σαν ο Έλληνας μεταφραστής να αισθανόταν ότι δεν μπορεί το κράτος ή ένας διεθνής οργανισμός. Πρέπει να μιλάμε απόσταση. Αλλά εμένα, δηλαδή διαβάζοντας το πρωτότυπο, δεν είχε την ίδια απόσταση. Και με ενοχλούσε αυτό. Τώρα έχει μειωθεί. Γιατί μια άλλη εξέλιξη είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τώρα τα κείμενα είναι αγγλικά. Όταν, στην αρχή ήταν γαλλικά. Δηλαδή τα γαλλικά ήταν πολύ. Η γαλλική γλώσσα και κουλτούρα ήταν αγκονάρια, ας πούμε, της τότε ΕΟΚ και μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά με τα 27 μέλη τώρα, στα οποία κανείς, τα καινούργια, κανείς δεν μιλάει γαλλικά, τώρα στην Εσθονία, στην Μάλτα, ξέρω εγώ, στην Τσεχία, και τα αγγλικά επικράτησαν και μία μορφή οικονομικών, μανατζερίστικων αγγλικών. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά καθημερινές, χρησιμοποιούνται καθημερινές εκφράσεις. Do the job ή ξέρω εγώ, more work is needed. Και το ελληνικό τμήμα είχε μια εκτιμένη ταχύτητα και είχε την τάση να λέει οι εργασίες, δηλαδή work είναι η εργασία, δεν μπορεί να θέλει δουλειά εδώ, ας πούμε, σαν να, ότι θα χάσει, θα πέσει η μύτη μας. Και εκεί έχουμε και συζητήσεις στο εσωτερικό, ας πούμε, και μερικές φορές διαφωνίες. Τώρα, βέβαια, κάποιοι παλιότεροι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν και μειώθηκε αυτό, αλλά θυμάμαι, ένα παράδειγμα, όταν έγινε το αξίωμα του ΥΠΑΤΕ εκπροσώπου, ξέρω εγώ, εξωτερικής πολιτικής και μπήκε μία γυναίκα. Και τέθηκε το ένα, πώς θα λέμε. Και ήταν μία παλιότερη συνάδελφος που είπε η Ιπάτη εκπρόσωπος. Και περισσότερο είπαμε, ποια Ιπάτη. Η Ιπάτη είναι μία πόλη στη Λαμία. Δηλαδή, λέμε ο Ιπάτος εκπρόσωπος ή η Ιπάτη εκπρόσωπος, δηλαδή η Ιπάτη αρμοστία, ξέρω. Τέλος πάντων, το δέχθηκε. Αλλά υπήρχαν αυτές οι αντιστάσεις, ας πούμε. Να, τέτοιου είδους προβλήματα. Να αποφασίσεις. Ή ένα άλλο, ας πούμε, τα αφηρημένα ουσιαστικά. Δηλαδή, εγώ για τα γούστα μου θεωρώ ότι υπάρχει μια κατάχρηση των αφηρημένων, ακόμα και στα αγγλικά τα ING, ας πούμε, αυτοί οι τύποι, αποδίδονται ως η κατάργηση, η τροποποίηση, ξέρω. Και εγώ είμαι υπέρ του να βάζουμε ρήματα, γιατί μας απαλλάσσει και από τις πολλές γενικές και διάφορα τέτοια, ας πούμε, αλλά υφολογικά κυρίως. Τώρα, αν προκύπτει ένα πρόβλημα απόδοση, στην αρχή ήταν με τα ψάρια. Γινόντουσαν ταξί. Εγώ το γλίτωσα αυτό, αλλά υπήρχαν διαφορετικά ιχθυολογικά που μερικές φορές δεν είναι και τα ίδια ψάρια. Και ταξιδεύανε, κάνανε αποστολές στην Ελλάδα και πήγαινε στους ψαράδες και λέγανε αυτό το ψάρι, πώς το λέτε, ξέρω, τα μαζεύω. Τώρα αυτά έχουν καταγραφεί, δεν προκύπτει πλέον κάτι. Με τα οικονομικά προκύπτει διάφοροι τέτοιοι όροι που πρέπει να επινοήσουμε εμείς ή να κοιτάμε πώς είπαν στην Ελλάδα στη συνέντευξη, τι είπε ο Τσίπρας και τι είπε ο άλλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Και στα κείμενα που μεταφράζετε εσείς. Ναι, τα κείμενα που μεταφράζω εγώ συχνά έχουν βαθμό δυσκολίας, είναι φιλοσοφικά, θεωρητικά, πρέπει να ψάξω σε άλλα χωράφια, ας πούμε, να βρω λύσεις ή να επινοήσω. Προκύπτουν πράγματα, νεολογισμοί, συγγραφείς που μεταφράζω, ας πούμε, είχα δοκιμάσει Ντελέζ μία φορά, δοκιμάσει και Γκουατάρι μαζί, οι οποίοι επινοούν στα γαλλικά νεολογισμούς, λέξεις που δεν υπάρχουν, πρέπει εγώ να επινοήσω έναν αντίστοιχο νεολογισμό, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντα. Αλλά λιγότερο, αλλά είναι πιο έτσι, οικία σε αυτά που έχω κάνει εγώ. Μερικές φορές είναι δύσκολα όμως. Ποιο κειμενικό είδος θα λέγατε ότι σας ευχαριστεί περισσότερο κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, πέρα από τα κοινοτικά κείμενα? Ναι. Στη διαδικασία της μετάφρασης, η όποια ευχαρίστηση δεν είναι ευθέως ανάλογη. Δηλαδή, μπορεί ένα κείμενο να είναι αδιάφορο ή ενοχλητικό ή ανόητο, ας πούμε, αν το διαβάσεις. Αλλά η διαδικασία της μετάφρασης να έχει μια άλλου τύπου, ας πούμε, απόλαυση, η οποία δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι ευθέως ανάλογη μία με την άλλη. Τούτου λεχθέντος, εντάξει, εννοείται ότι
πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ας πούμε, μου δίνει το, αυτά που κάνω εγώ. Αλλά όχι πάντα. Δηλαδή, αυτό έρχεται μετά. Δηλαδή, αφού τελειώσει η μετάφραση και έχω την ιδέα ότι να έκανα κάτι και το έδωσα στον κόσμο και μπορεί να αρέσει σε κάποιους, ξέρω εγώ. Αλλά την ώρα που δουλεύεις, αυτό λειτουργεί ως ένα δόλωμα, ως το καρότο που σε κάνει να τρέχεις, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα το απολαμβάνεις. Μπορεί να, μπορεί και όχι. Και αντιθέτως, ένα πληκτικό κοινωνικό κείμενο μπορεί να έχει ένα challenge, ας πούμε, ότι κάτι σε παρακινεί να επινοήσεις, να βρεις κάτι. Δεν αποκλείεται και αυτό. Πριν αναφέρατε, αν περάσουμε στο κομμάτι το επαγγελματικό, τις απολαβές, ότι είναι πολύ ικανοποιητικές προφανώς και δεν συγκρίνονται. Πώς βλέπετε το κομμάτι των απολαβών γενικά για τους μεταφραστές, σε σύγκριση και με το στάτους τους? Εσείς μπορείτε να κρίνετε και ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πολύ λεπτομερή εικόνα, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχεις πολύ λεπτομερή εικόνα. Προφανώς είναι πολύ ελάχιστα ικανοποιητικές οι αμοιβές. Ακούω από άλλους ότι τους δίνουν ελάχιστα, τα δίνουν μετά από ένα χρόνο. Είναι ένα κλισέ που λένε ότι στην Ευρώπη είναι καλύτερα, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον εδώ ευσταθεί. Δηλαδή δεν, τέτοια πράγματα δεν είναι πολύ σπάνια. Καλά, υπάρχει γενικά η κρίση, ας πούμε, αλλά και νομίζω και πριν ίσχυε το ανάρρο. Ήταν λίγο στο φτύσιμο δηλαδή μεταφραστή. Δεν έχερε ούτε καν το όνομα ανέφεραν μερικοί. Τώρα εντάξει, τώρα τα βιβλία φυσικά τα αναφέρουν. Αλλά νομίζω ότι δεν χαίρει της αναγνώρισης που θα άξιζε η δουλειά του μεταφράστη. Και οικονομικά και γενικότερα, από άποψη κύρους. Σε κείμενα που εσείς έχετε μεταφράσει, σας έχει τύχει πολλές φορές να αισθανθείτε ότι λογοκρίνεστε, ότι πρέπει να παρεκκλίνετε λίγο από την αρχική σας προσέγγιση? Όχι, όχι. Ποιος να με λογοκρίνει, δηλαδή? Ας πούμε, ο επιμελητής ή από εκδοτικό οίκο, αν έχει okay. κάτι όχι, πριν όχι. εκδοθεί. Δηλαδή. Ναι. Πράγματα που να έχω μεταφράσει, δηλαδή, πριν αρκετά χρόνια είχα μεταφράσει ένα βιβλίο, το μόνο που βγήκε με την υπογραφή, και που έκανα, όχι ότι βγήκε με άλλη υπογραφή, είχα κάνει ένα βιβλίο για την οικονομική σκέψη του Αριστοτέλη, ξέρω, στα ελληνικά γράμματα. Δεν με λογόκριτο κανένα. Εντάξει, είχε έναν επιμελητή, μου είπε εδώ, δες το αυτό. Όχι, δεν αισθάνομαι ότι λογοκρίνομαι. Μερικές φορές και μεταφέρω εμπειρία άλλων συναδέλφων ή μη ερασιτεχνών, ας πούμε, ή μια φίλη μου πρόσφατα που έκανε ένα βιβλίο του Μίχαελ Χάνεριχ από τα γερμανικά για το κεφάλαιο του Μάρξ. Και είχε πολύ αρνητική εμπειρία από μια επιμελήτρια που θεωρούσε ότι την πήγαινε πίσω, ότι της έκανε ένα σώρο συμβουλές και παρεμβάσεις που αυτή έβρισκε καλύτερο αυτό που. Δηλαδή, μπορώ να μεταφέρω μια τέτοια περίπτωση, όχι προσωπική εμπειρία, αλλά φίλου, ας πούμε. Στα κείμενα που μεταφράζετε εσείς, τα φιλοσοφικά, θεωρείτε απαραίτητη την επιμέλεια, την επιζητείτε ή πώς δουλεύετε σε αυτά? Γιατί είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Θεωρώ χρήσιμη αφηρημένα μιλώντας την επιμέλεια. Πλην όμως, επειδή με τα χρόνια αποκτάμε έτσι και μία ισχυρογνωμοσύνη και μία. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα είναι καλή. Έχω μία επιφυλακτικότητα, αν κάποιος μου πει θα έρθω να το επιμεληθώ αυτό. Μου βγαίνει και ένας ανταγωνισμός, ότι εσύ ξέρεις καλύτερα, ας πούμε τώρα. Δηλαδή, είναι χρήσιμο, ένα άλλο μάτι, είναι χρήσιμο. Δηλαδή, σου ξεφεύγουν και πράγματα, ας πούμε. Στα κοινωνικά κείμενα, κατά κανόνα, γίνεται δηλαδή, μία δεύτερη ανάγνωση, ασχέτως βαθμού. Δηλαδή, στην αρχή ελέγχαμε τους πιο νεότερους συναδέλφους, ας πούμε. Τώρα όλοι όλων, ας πούμε, ελέγχουν. Και είναι καλό αυτό. Δηλαδή, ξεφεύγουν πράγματα. Είναι χρήσιμο, αρκεί να γίνεται σωστά, για να πω ακόμα μία κοινοτοπία, ας πούμε, και να μην σε πηγαίνει πίσω. Φτάνοντας προς το τέλος, θεωρείτε ότι είστε αισιόδοξος για το μέλλον της μετάφρασης στον ελληνικό χώρο, με την εικόνα που έχετε? Για την ποιότητα της μετάφρασης, ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σαφές. Δηλαδή, παλιότερα βγαίνανε πράγματα, παιδί μου, πειρατικά, πολύ, πολύ χαμηλό επίπεδο. Τώρα νομίζω ότι έχουν περιοριστεί αυτό. Λάθη πάντα γίνονται. Δηλαδή, είναι αδύνατο ένα βιβλίο να μην έχει ούτε ένα λάθος. Δεν υπάρχει αυτό. Πλην όμως, χοντρά πράγματα δεν έχουν. Δηλαδή, βγαίνανε πράγματα από, μέσω άλλης γλώσσας, χωρίς παραλείπαν υποσημειώσεις. Δηλαδή, υπήρχε ένας. Μια κατάσταση ζούγκλας, δεν γενικεύω, όχι παντού, αλλά βγαίνανε πράγματα που δεν θα έπρεπε να είχαν βγει. Τώρα είναι σαφώς καλύτερο το επίπεδο των μεταφράσεων. Περισσότερες γλώσσες και ασυνήθιστες γλώσσες προστίθενται, που γίνεται άμεσα από την αντίστοιχη γλώσσα προς τα ελληνικά. Και είναι το αριθμός των τίτλων που μεταφράζονται στα ελληνικά είναι σημαντικός. Δηλαδή, για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
μεταφράζονται παράγματα λίγο μετά που βγαίνουν και από τα ουγγρικά, από τα φιλανδικά, ξέρω, από βασκικά, από πολλές γλώσσες, ας πούμε, και εκτός Ευρώπης επίσης. Είναι θετική η εξέλιξη, νομίζω, γενικά, τα τελευταία αυτά χρόνια. Και με την εμπειρία που έχετε και από τα κοινωνικά κείμενα και από τα φιλοσοφικά και όλη αυτή την πορεία, τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή ή φοιτήτρια που στο μέλλον θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση? Τι συμβουλή θα έδινε? Δεν είμαι πολύ των συμβουλών. Θα συμβούλευα υπομονή και να είναι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη, ότι μερικά πράγματα θα τον τσαλακώσουν, θα δυσαρεστήσουν ίσως. Και εάν πραγματικά του λέει κάτι του ανθρώπου αυτού η μετάφραση, να ψάξει αυτό που, δηλαδή να ακολουθήσει αυτό που το ενδιαφέρον και την αγάπη που του γεννά, να την ακολουθήσει και να μην παραιτηθεί από αυτό που έλεγε ο Λακάν, μην παραιτηθείτε από την επιθυμία σας. Και δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι όλα θα πάνε καλά αν το κάνει αυτό, αλλά αυτή τη συμβουλή έχω. Μπορεί να μην πάνε, μπορεί να μας πέσει στο κεφάλι κάτι που δεν έχουμε. Αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθούμε το ενδιαφέρον και αυτό που θεωρούμε ότι μας δίνει δύναμη και χαρά, ίσως. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ εγώ πολύ για που μου δώσετε την ευκαιρία να πω όλα αυτά, τα οποία δεν λέω, σπανίως δίνω συνεντεύξεις, μάλλον ποτέ όσο μπορώ να θυμηθώ. Ακόμη πιο πολύ. Και χρειάστηκε λίγο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.